Χαρακτηρίζουν αδιανόητο οι έμποροι τη Πάτρα ένα βασικό κοινωνικό αγαθό όπω είναι το ρεύμα να έχει μετατραπεί σε είδο πολυτελεία και εν έτη 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό του κλάδου να μην μπορεί να λειτουργήσει στι επιχειρήσει του κινώντα διαδικασίε αναζήτηση ουσιαστική λύση που στην πράξη θα δώσει ανάσα στον εμπορικό κόσμο. Εδώ και μήνε εξετάζονται όλε οι κινήσει που μπορούν να κάνουν, αλλά οι τιμέ ρεύματο καλπάζουν και το μεγαλύτερο τμήμα των συναδέλφων του προχωρά από τον ένα διακονισμό στον άλλον ώστε να μην μείνουν τα καταστήματά του στο σκοτάδι. Τα ποσά είναι... Να είναι υπέρογκα και απαγορευτικά για μα, ειδικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το λογαριασμό τη επιχείρηση αλλά και το λογαριασμό στο σπίτι. Μην ξεχνάμε είναι διπλό για μα. Και οι, οι επιδοτήσει που θα δώσει σε εμά είναι αντιστρόφω ανάλογε. Αν έχει παραπάνω κατανάλωση, αρχίζει και σου κόβει από την επιδότηση. Είναι σχεδόν απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί άμεσα η λύση. Και εμείς θα κινηθούμε προ αυτήν την κατεύθυνση να δώσουμε κάποιε. Λύσεις ε, ε, για αυτό το θέμα. Θα προκαλέσουμε μία σύγκληση φορέων με θέμα καθαρά το ενεργειακό. Οι τρόποι αντιμετώπιση του προβλήματο των υπέρογκων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν αντικείμενο συζήτηση σε καθημερινή βάση, αφού οι επιχειρήσει δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κλειστά φώτα ούτε να αναβοσβήνουν τα κλιματιστικά όταν ψάχνουν του πελάτε που ό,τι χρήματα διαθέτουν τα κρατούν για τους λογαριασμούς ρεύματος και την αγορά τροφίμων και όχι για να ψωνίσουν στα εμπορικά καταστήματα. Δεν είναι η εικόνα καταστήματος αυτή. Ε, ούτε να, όταν μπαίνει πελάτη να ανοίγουμε το air condition και να το κλείνουμε μόλι φεύγει. Δεν λειτουργούν έτσι τα καταστήματα. Ε, θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο και προ αυτό εργαζόμαστε εμεί να κάνουμε μία πρόταση, ειδικά για τα καταστήματα που εκεί είναι και το μεγαλύτερο μα άγχο. Δεν λύνεται ακριβώ το πρόβλημα τη επιδότηση. Επιδότηση και επιδότηση και τον άλλο μήνα τι θα γίνει και δημιουργεί και μία φοβία στον κόσμο. Δηλαδή, αν την επόμενο μήνα το κράτο δεν έχει παραπάνω πλέον άζω, πλεονάσματα, τι θα κάνει. Δεν θα κάνει επιδότηση το ρεύμα και τι θα γίνει. Οπότε ο κόσμος φοβάται. Και το ελάχιστο ε, ε, εισόδημα που είχε προς κατανάλωση, ε, βλέπουμε ότι το φυλάει για ώρα ανάγκης. Φοβάται πάρα πολύ με το ενεργειακό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ούτε σπίτι, ούτε επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα. Και από κοινωνικό αγαθό έχει γίνει αγαθό, να μην πούμε, και όχι μόνο. Μοναδική του ελπίδα η νέα συνάντηση φορέων που θα πραγματοποιήσουν άμεσα, αν και κυριαρχεί ο φόβο ότι φετινή χειμερινή χρονιά θα ζήσουν νέε πρωτόγνωρε καταστάσει. Είναι όλοι με διακανονισμό. Δυστυχώ δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και ειδικά μιλάω για τι επιχειρήσεις τη εστίαση, όπου εκεί πέρα γίνεται η μεγαλύτερη μάχη που μπορεί να φανταστεί κανεί και είναι όλοι με διακανονισμού. Αλλά και στα σπίτια πλέον έρχεται από μακριά αυτό το πράγμα και δεν έχει τελειώσει. Ο περισσο... περισσότερο κόσμο είναι με διακανονισμούς.